Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Το μεγάλο δίλημα του Μελίχ είναι πλέον γεγονός. Σκέφτεται και αναφέρει στην Μπαχάρ, ότι είναι λάθος του που αποκρύπτει ακόμα και τώρα, το συμβάν με την Τερίν και την δίθεν απαγωγή της, που μπορεί να έχει αντίκτυπο στη δουλειά του. Μια σκηνή ζηλοτυπίας λαμβάνει μέρος έξω από το σπίτι της Νίλ, όταν ο Σελτζούκ που ήταν εκεί, βλέπει να έρχεται η Νίλ με ένα ταξί, ενώ ο ίδιος νόμιζε ότι ήταν στο σπίτι της. Οι συνέπειες όλων όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα, αναγκάζουν τον Βολκάν να πάρει μια μεγάλη απόφαση. Έτσι παίρνει την απόφαση και για ακόμη μια φορά, πηγαίνει στο σπίτι της Ασυγιά, ανοίγοντας για ακόμη μια φορά την καρδιά του, λέγοντας ότι όταν την έχασε από κοντά του κατάλαβε το λάθος που έκανε, προσπαθώντας σιγά σιγά να δείξει ότι το μετάνιωσε πραγματικά, και μέσα από μια συγκλονιστική στιγμή, βλέπουμε να πετά το βραχιολάκι που του είχε χαρίσει η Ασυγιά στη θάλασσα. Έτσι ο Βολκάν δείχνει αυτή τη φορά αποφασισμένος να κρατήσει την υπόσχεση που έδωσε στην Ασυγιά, και έτσι μένει μακριά της, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό. Από την άλλη η Τερίν πλέον έχει ξεφύγει, με τους εφιάλτες να την ταλαιπωρούν, βλέποντας τον εαυτό της εγκλωβισμένο, δίχως να μπορεί προς το παρόν να ξεφύγει. Η Ασυγιά είναι ενθουσιασμένη για την νέα αρχή που σκοπεύει να κάνει στη ζωή της, δείχνοντας την Τερία το νέο της ξεκίνημα, παίρνοντας ένα υπέροχο δώρο. Τα νέα για τον Χαλούκ είναι ενθαρρυντικά, αλλά ακόμα δεν του έχουν αναφέρει τις κινήσεις που προσπαθεί να κάνει ο Σελτζούκ, σχετικά με την αναγνώριση ως γιος του. Η Τερίν έρχεται αντιμέτωπη με τον χειρότερο της εφιάλτη, όταν ο Βολκάν της αναφέρει το ραντεβού που έχουν με την γυναικολόγο, με την ίδια να προσπαθεί να βρει δικαιολογίες για να το αποφύγει, βρίσκοντας για ακόμα μια φορά με το αρρωστημένο πλέον μυαλό της τη λύση, βάζοντας την οικιακή βοηθό να την πάρει τηλέφωνο ότι δήθεν έχει πρόβλημα η μικρή της κόρη, αλλά όπως φαίνεται στην πορεία, τα πράγματα αλλάζουν. Στο μεταξύ η Τερία αναφέρει και στον Τουργκάι την αποβολή της Τερίν, δείχνοντας την μεγάλη ανησυχία που έχει, και δεν ξέρει τι να κάνει και πώς να φερθεί, μιας και εκβιάζεται ανοιχτά. Ο Σελτζούκ έρχεται αντιμέτωπος με κάτι που θα τον σοκάρει, βλέποντας την Ήλ να προσπαθεί να φύγει με κάποιον άλλον. Η μεγάλη στιγμή της εξέτασης έφτασε, με την Τερίν φοβερά ανήσυχη, και την Τερία φοβερά αναστατωμένη, και με τον Βολκάν να μην έχει υποψιαστεί τίποτα μέχρι στιγμής. Η στιγμή της αλήθειας έφτασε, και στο πιο κρίσιμο σημείο της εξέτασης, λίγο πριν δηλαδή την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ως διαμαγείας, ένα έκτακτο περιστατικό ήταν η σανίδα σωτηρίας για την Τερίν, κερδίζοντας τον χρόνο που χρειάζεται, και βγάζοντας για λίγο από την δύσκολη θέση και την Τερία. Η Ασυγιά δέχεται μια προσμένη έκπληξη μπροστά της, που θα αλλάξει και πάλι τα δεδομένα. Ένα κεφάλαιο από το παρελθόν της που ποτέ δεν είχε κλείσει, ανοίγει ξανά και μαζί του ανοίγουν παλιές πληγές, μένοντας άφωνη με αυτό που ακούει. Τέλος η Γιονούλ μιλά με βίντεο κλήση με τον Χαλούκ, με την οικογένεια φανερά ικανοποιημένη με την πορεία της υγείας του. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.